να πούμε ότι οι Τούρκοι είναι οι Τούρκοι επίσημοι από τον Τσαβούσογλου, τον Ιμπραήμ Καλίν και τον κύριο Ακάρ. Είναι οι καλύτεροι reporters των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δίνουν ειδήσεις, Δίνουν ειδήσεις τις οποίες θα έπρεπε να μας τις δίνουν οι ελληνικές αρχές. Αλλά ετούτοι εδώ φαίνεται είναι μαρτυριάριδες, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι φίλοι μας. Τελευταία ήταν ο κύριος Ακάρ, όπου μας πληροφόρησε ότι μας περιμένουν στην Άγκυρα εντός ολίγου για έναρξη συνομιλιών. Ενδιαφέρον. Πριν από αυτόν ήταν ο κύριος Καλίν, ο οποίος μας πληροφόρησε για την ατζέντα η οποία θα συζητηθεί και συζητήθηκε μάλλον στην μυστική αυτή συνάντηση και περιλάμβανε από την κατάθεση θεμάτων όπως η ελληνικότητα των νησιών μέχρι η εκλογή του Μουφτή στη Θράκη. Και βεβαίως πρώτος ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος μας ενημέρωσε για την ίδια τη συνάντηση. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από τους γειτονείς, ειδικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ελληνικά. Νομίζω ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Αμέσως μετά, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι έχουν επισυμβεί, και αρχίζω επίτηδες από τη Λιβύη, έχουν επισυμβεί τουλάχιστον 4 πλήγματα από αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, άτια, τα οποία πλήττουν συστηματικά την Αλ-Γουατίλια κάθε φορά που αυτή δέχεται ένα νέο φορτίο πυράβλων, εδάφους αέρος και λοιπόν. Είναι η τουρκική βάση στη Λιβύη αυτό που αναφέρεται? Ναι, η τουρκική βάση στη Λιβύη, δυτικά της Τρυπόλεως, στα σύνορα εκεί με την Αλγερία και την Τινησία. Λοιπόν, είναι η στρατηγική τους βάση, την οποία χρειάζονται απαραίτητος για να μπορέσουν να έχουν λογιστική και στρατιωτική υποστήριξη στην μελλοντική επίθεσή τους στη Σύρτη, η οποία αν δεν είχε δεχθεί η Αλ-Γουατί για αυτές τις 4 επιθέσεις από γαλλικής κατασκευής αεροσκάφη, Ραφάλ και Μιράζ, τα οποία πιθανότατα λέμε ότι είναι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κάποια άλλα όμως είναι απλώς γαλλικής κατασκευής, αλλά δεν ξέρουμε από πού έρχονται. Μερικές κακές γλώσσες λένε ότι αυτά έρχονται από τη γαλλική βάση στο Τσάντο, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο συνοδεύεται και από την συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλ Τζούφρα, αυτών των μισθοφόρων της Βάγνερ, των Ρώσων, ρωσικής υπηκότητας εν πάση περιπτώσει, γιατί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μας λέγει ο κύριος Πούτιν κάθε φορά που του λένε οι Τούρκοι ότι κάνεις εκεί πέρα, στέλνεις στρατιώτες και δεν μας αφήνεις να κάνουμε τη δουλειά μας, και λέει αυτοί είναι μισθοφόροι παιδιά, δεν δουλεύουν για τον εαυτό τους, δεν ξέρω εγώ τι λέτε εσείς. Εσχάτως είχαμε κι άλλο ένα βομβαρδισμό όμως στην Αλ-Γουατίλια με Μίνκ ρωσικά, τα οποία προφανώς θα ανήκαν σε κάποιον άλλο, στο Χάφταρα, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Γιατί τα λέω όλα αυτά, μια έτσι διάθεση χιούμορ? Γιατί ο κύριος Ερντογάν έχει πλέον τελματώσει στη Λιβύη, και κανείς από αυτούς τους συμμάχους του ή τους αντιστρατευόμενους στην πολιτική του δεν θέλει να τον αφήσει να κυριαρχήσει στη Λιβύη. Και οι Ρώσοι δηλαδή, αλλά φυσικά για ένα πολύ μεγάλο και ουσιαστικό λόγο οι Γάλλοι. Και βεβαίως πάμε και στον τρίτο παράγοντα στην περιοχή της Λιβύης, στην Αίγυπτο, η οποία έχει παρατάξει εμφατικά τεράστιες μονάδες τεθωρακισμένων και στρατού στα σύνορα με τη Βεγγάζη, και τώρα η Αίγυπτος έκανε μια κίνηση η οποία μπορεί να υποθεί να θεωρηθεί και συμβολική. Απέστειλε 150 στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων στο Ιτλίπ, αν αγαπάτε, στη Συρία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δηλώνει η Αίγυπτος, δηλώνει παρούσα και στα νότια σύνορα της Τουρκίας. Ακριβώς. Επίσης, ως ανταπόκριση ή μάλλον ως απάντηση σε όλα αυτά, βλέπουμε ότι η Αιθιοπία έχει ολοκληρώσει το φράγμα στο γαλάζιο Νείλο,
Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η Αίγυπτος που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 100 εκατομμύρια πληθυσμό με ένα 65% τουλάχιστον νέους και ανέργους, οι οποίοι χρειάζονται κάποιες διεξόδους επαγγελματικές, όταν τους κόψει στο νερό, αντιλαμβάνεστε ότι και η Γεωργία κατεβαίνει εμφατικά σε επίπεδο παραγωγής και παραγωγικότητας και μειώνονται και οι σχετικές εργασίες στον κλάδο του πρωτογενούς τομέως. Εκεί λοιπόν φοβούμαι ότι θα έχουμε άλλου είδους εκρήξεις. Το τρίτο στην περιοχή είναι ότι... Απλώς μια μικρή παρένθεση για την βοηθήσουμε τους ακροατές μας να το κάνουν εικόνα. Έχουμε τον πόλεμο στη Λιβύη, έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία, νότια της Αιγύπτου στα σύνορα με την Αιθιοπία ένα παιχνίδι γεωπολιτικής ισχύως και με το νερό, το οποίο είναι και το μεγάλο ζητούμενο στη συγκεκριμένη περιοχή, και σε όλα αυτά η Τουρκία να θέλει να ανοίξει, να καθίσει την Ελλάδα στο τραπέζι του διαλόγου. Και δεν τελειώσαμε ακόμα, περιμένετε. Και τον Μπαρμπαρός απέναντι Ευναμόχωστο. Μια στιγμούλα. Έχουμε κάτι ακόμη πιο σημαντικό, το οποίο θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις ολόκληρη την περιοχή. Έχουμε μία συσσόρευση και κινητοποίηση των Ισραηλινών δυνάμεων, μεγαλύτερη που έχουμε δει από το 2006, εναντίον της Χεσμπολά του Λιβάνου, στα νότια σύνορα δηλαδή του Λιβάνου, με τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ξέρετε, αν υπάρξει έκρηξη εκεί και το Ισραήλ πλήξει τη Χεσμπολά, η οποία θα αρχίσει πιθανότατα να βάλει κατά του Ισραήλ με τους γνωστούς Ιρανικούς πυράβλους, τότε θα πρέπει ο κύριος Σταμ να λάβει θέση μεταξύ των αγαπημένων του Τούρκων και του Ισραήλ, διότι η Τουρκία έχει βάλει και εκεί το δάχτυλό της, ως γνωστόν συνεργάζεται λαμπρά με το Ιράν στη Συρία, και βεβαίως το Ιράν είναι αυτό που κατευθύνει τη Χεσμπολά στο Λίβανο. Ξέρετε, είναι ένα κουβάρι αυτά τα πράγματα, και επειδή με τους Ισραηλινούς οι Αμερικανοί και ο Λευκός Οίκος, τους ξεχωρίζω, δεν μπορούν να παίζουν, ιδιαίτερες σχέσεις υπάρχουν και με το Λευκό Οίκο και το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία θα βρεθεί και εκεί σε δύσκολη θέση, όπως έχει βρεθεί ήδη στη Λιβύη. Τώρα για τον Μπαρμπαρός. Για τον Μπαρμπαρός καταλαβαίνετε ότι έχουν ακουστεί πολλά περίεργα. Παραδείγματος χάρη, ακούστηκε από αναλυτές αλλά και από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας ότι είναι άλλο πράγμα η Κύπρος και άλλο πράγμα η Ελλάδα. Εάν περιοριστούμε απλά στη νομική βάση του πράγματος, και θα μείνω σε αυτήν, δεν θα μπω ούτε στο συναισθηματικό ούτε σε τίποτε άλλο, θα πω πολύ απλά ότι μάλλον θα ρωτήσω μήπως η Ελλάς είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Ένα ερώτημα. Δεύτερο, μήπως η Τουρκία επικαλείται ακριβώς το ίδιο νομικό επιχείρημα για να προκαλεί, όπως συνεχίζει να προκαλεί στην Κύπρο, ότι είναι δηλαδή εγγυήτρια δύναμη. Εάν λοιπόν εμείς τηρήσουμε μια αμοιβαιότητα υποχρεώσεων, τότε τέτοιου είδους ρίσεις, και μάλιστα από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας μας, δεν είναι επιτρεπτές. Τρίτο ερώτημα. Πείστε μου, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο η Τουρκία και η Ελλάς έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις με τις συμφωνίες Ζυρίχης του 1959. Έγιναν εγγυήτριες δυνάμεις ακριβώς λόγω του ότι ανεγνώρισε η διεθνής κοινότης την εθνική ταυτότητα των δύο πληθυσμών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ο ένας είναι τουρκικός πληθυσμός, ο άλλος είναι ελληνικός. Συνεπώς και πάλι τέτοιου είδους ρίσεις δεν μπορούν να είναι επιτρεπτές από Έλληνα. Να επανέλθουμε λίγο, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το κάδρο, ναι. Πολύ ωραία όλα τα πιόνια τοποθετημένα πάνω στο χάρτη. Να επανέλθουμε λίγο στον ελληνοτουρκικό διάλογο που φαίνεται να ξεκινά. Τι βλέπετε, τι φοβάστε, τι πρέπει να προσέξουμε.
Κοιτάξτε, άκουσα τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέγει ότι μη βιάζεστε, εμείς τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε κάποιες διερευνητικές, οι οποίες διερευνητικές θα είναι εκείνες που θα προσδιορίσουν το είδος των επαφών, εις τις οποίες επαφές θα θεμελιώσουμε, εάν γίνεται και με τις προϋποθέσεις του ότι εμείς συζητάμε ένα θέμα, τον διάλογο. Εγώ λοιπόν θέλω να πιστέψω αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Δένδια, ότι δηλαδή ψάχνουμε να συζητήσουμε πώς θα συζητήσουμε και πότε θα συζητήσουμε το ένα και μοναδικό θέμα το οποίο αναγνωρίζει η Ελλάδα, δηλαδή τον ορισμό της υφαλοπεπίδος, ένα, και από εκεί και πέρα τις υπεράνω της υφαλοπεπίδος κείμενες θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την υγρή στήλη, και βεβαίως και την, τα υπέρ της επιφανίας της θαλάσσης πνέοντα αέρια ρεύματα. Φοβούμαι όμως ότι αυτό το οποίο η ελληνική διάθεση και πρόθεση θεωρεί ως αντικείμενο συζητήσεως δεν θα παραμείνει ως έχει. Θα προσπαθήσουν οι Τούρκοι να διευρύνουν την ατζέντα. Ακριβώς. Οι Τούρκοι ήδη έχουν αρχίσει να συζητούν, έχουν βάλει τους συλλόγους πολιτιστικούς ανά την Ευρώπη και στην Ελλάδα να φωνάζει, δεν μπορεί να μην συζητήσουμε τη Θράκη. Τι ακριβώς να συζητήσουν τη Θράκη? Η επιθυμία του κυρίου Ερντογάν είναι εξαιρετικά αμφίσιμη. Πότε θυμάται την Λοζάνη, πότε την ξεχνάει. Ας πούμε, τη θυμάται, ξέρω εγώ, στον εξοπλισμό των νήσων, την ξεχνάει στις ανταλλαγές των πληθυσμών. Την θυμάται στον εξοπλισμό των νήσων, την ξεχνάει στην Ήμβρο και την Τένεδο. Την θυμάται στον εξοπλισμό των νήσων, την ξεχνάει στα τρία ναυτικά μίλια τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα νησάκια τα οποία ανήκουν στην Τουρκία και όχι άλλα. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάθεση από πλευράς γερμανικής προεδρίας να μας βάλει να συζητήσουμε και δεν ξέρω ακριβώς τι. Πόσο ανήσυχος είστε μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις για θερμό επεισόδιο? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο παρατήρησα και οφείλω να το πω για να μην θεωρηθώ γκρινιάρης, είναι ότι η φυσική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λειτουργήσαν με αγαστή συνεργασία και απέδειξαν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση, είναι και όχι μόνο παρούσες, αλλά είναι και σε θέση να ευνηδιάσουν τον οποιονδήποτε κακόβουλο αντίπαλο επιβουλεύεται την εθνική ακεραιότητα και την εδαφική κυριαρχία. Και βεβαίως δεν οφείλουμε σε καμία Μέρκελ και σε κανένα τηλεφώνημα γερμανικό αυτό το οποίο συνέβη με την αναστολή που έδωσαν εκεί στο Ουρουσκέι. Πιστεύετε ότι ευνηδιάστηκαν από την κινητοποίηση της ελληνικής άμυνας? Σαφέστατα, και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ηγεσία και στην φυσική και στην πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, και βεβαίως και ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Άδαρχο Λιμπέρι, ο οποίος λειτουργήσε εξαιρετικά έξυπνα, εξαιρετικά γρήγορα και με επιθετικό σχηματισμό, ούτως ώστε να δώσει στους επιτελείς των Τούρκων να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν παίζει. Κύριε καθηγητά, επειδή είναι η δεύτερη φορά, η πρώτη νομίζω ήταν στον Εύρο, που η Ελλάδα εφαρμόζει δόγμα αποτροπής με δυναμικό και όλος τρόπο και ταχύτητα, θεωρείτε ότι οι Τούρκοι έχουν καταλάβει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος μπορούν να παραταχθούν ανά πάσα στιγμή, ότι λειτουργήσε η αποτροπή δηλαδή ως πολιτική τεχνική? Το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Και αυτή τη φορά το κατάλαβαν καλά. Ελπίζω να μην υπάρξει άλλη, γιατί εκεί θα χρειαστεί να το καταλάβουν πολύ χειρότερα για αυτούς. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα ρεαλιστές στην προσέγγιση μας, είναι το εξής, ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις μέχρι τη στιγμή δεν έχουν πολεμήσει με τακτικό στρατό, με κατσαπλιάδες πολεμούν. Εναντίον κατσαπλιάδων πολεμούν και στη Συρία, εναντίον κατσαπλιάδων πολεμούν και στη Λιβύη, εναντίον κατσαπλιάδων πολεμούν και στο Ιράκ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
και δεν αντέχει το τουρκικό πολιτικό σύστημα την παραμικρή ήττα, μία ήττα στο τουρκικό πολιτικό σύστημα στρατιωτική, θα στοιχήσει την κυβέρνηση στον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν έχει ταΐσει πολύ σανό το εσωτερικό, το εσωτερικό του. Να θεωρήσουμε ότι είναι προφανώς είναι στη δύση της πολιτικής του καριέρας, αλλά να είναι κοντά αυτή η δύση ή θα την περιμένουμε αρκετό καιρό ακόμα? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο λέγω είναι ότι δεν πρέπει να υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η πολιτική των νεοκεμαλιστών συνεχίστηκε με την πολιτική των κρυπτοϊσλαμιστών, όπως ο ΖΑΛ, ενισχύθηκε από την πολιτική των καθαρών ισλαμιστών, όπως ο Ερμπακάν, και έχει φτάσει στο απόγειό της με τον αδελφό μουσουλμάνο, κύριο Ερντογάν. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια σαφέστατη συνέχεια και μην αμφιβάλλετε, η Τουρκία είναι Τουρκία, ναι, ότι η συνέχεια αυτή θα εξασφαλιστεί και με τον οποιονδήποτε διάδοχο του κύριου. Το Μάλιστα. θέμα είναι τι κάνει η Δύση και πόσο έχει αντιληφθεί η Δύση. Μπορώ να φαίνω να είμαι λίγο αισιόδοξο, αλλά έχω την αίσθηση ότι αρχίζει να αντιλαμβάνεται η Δύση σε τι κίνδυνο περιέρχεται ολόκληρη η Μεσόγειος και τα μεσογειακά της συμφέροντα. Μάλιστα. Και μάλλον αρχίζει να αντιδρά. Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μάλιστα, να σας ευχηθούμε καλό μήνα. Και να σας ευχηθώ και εγώ καλή ξεκούραση κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.